Θα πάω και θα καλημερίσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Ερεθρητικής Ομοσπονδίας, τον Νίκο το Μακράκη, γιατί όπως μάθαμε χθες από τον Χάρη τον Καρουζάκη και την Αερολέσχη Ηρακλείου, ετοιμάζεται μια δράση στην Αστιπαλαιά, η οποία δράση φαίνεται ότι θα έχει καλό σκοπό. Και επειδή ο Χάρης ο Καρουζάκης μας είπε, ρωτήστε τον κύριο Μακράκη, τον ρωτάμε στα ίσια τον ίδιο. Τι στην ευχή θα κάνετε στην Αστιπαλαιά? Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Λοιπόν, στην Αστιπάλαια θα γίνει μια δράση η οποία ονομάζεται Πτήση για τη Ζωή, διότι θέλουμε να πάμε στο νησί, να κάνουμε πτήση στον κόσμο του νησιού και με αυτόν τον τρόπο θα μαζευτούν κάποια χρήματα ώστε να αγοραστούν δύο μικροί απνιδωτές. Το προηγούμενο διάστημα στο νησί συνέβη ένα γεγονός πριν 5 μήνες. Ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο έπαθε ένα καρδιακό επεισόδιο. Το ασθενοφόρο, επειδή το νησί, η μορφολογία του δρόμου δεν είναι ευθεία, κάνει κάποια ώρα να πάει και κάποια ώρα να επιστρέψει στο ιατρείο του νησιού. Χρειάστηκαν λοιπόν 25 λεπτά για αυτόν τον σκοπό. Ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν εμείς πόσο κρίσιμο είναι σε ένα μικρό νησί να υπάρχουν απεινιδωτές, θα προσπαθήσουμε με τη δράση αυτή που θα την ονομάσουμε, σα ξαναλέω, Πτήση για τη Ζωή, να προσφέρουμε στους κατοίκους του νησιού δύο απεινιδωτές. Πώς θα το κάνετε αυτό? Θα μαζευτούμε αεροπλάνα από διάφορες αερολέσχες, εθελοντικά, με το κόστος που θα το αναλάβουν οι χειριστές, τα μέλη των αερολεσκών, όπως και τα καύσιμα, και εμείς απλώς θα πετάξουμε τον κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν θα εθιστεί από μια πτήση και θα προσπαθήσουμε να τον, με αυτόν τον τρόπο να τον κάνουμε να βάλει κάποια χρήματα στην άκρη σε ένα μικρό κουμπαράκι εκείνη την ημέρα. Δηλαδή με τα χρήματα τους θα αγοράσουν αυτό το πράγμα με κίνητρο τα αεροπλάνα. Μάλιστα. Τώρα, νησί, το οποίο Αστιπάλαια, μικρό νησί, αλλά την ίδια ώρα που σηκώνει ένα μεγάλο μέρος του τουρισμού μαζί με τους, και είναι ένα από τα δημοφιλή νησιά μας, ακούγεται δηλαδή πάρα πολύ συχνά με τους μόνιμους κατοίκους και δεν έχει ένα απειδηνωτή, δηλαδή... Ακριβώς, δεν υπήρχε απειδηνωτή στο αεροδρόμιο και όπως έχω αντιληφθεί σε δύο μεγάλες περιοχές, η Χώρα και η Μαλτεζάνα, που η μία με την άλλη έχει 15 περίπου χιλιόμετρα, 17 χιλιόμετρα διαφορά, δεν υπάρχει απεινιδωτή σε δημόσιο σημείο, δηλαδή στην πλατεία, σε μια μικρή πλατεία, να υπάρχει ένας απεινιδωτής. Μα όταν λέτε διότι ότι... Το να έχεις ένα μικρό ιατρείο σε ένα σημείο και ένα ασθενοφόρο δεν εξυπηρετεί. Ναι. Όταν λέτε ότι δυστυχώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, είναι ένα θέμα. Εντάξει, μια άνθρωπος, δράση... Άνθρωπος εργαζόμενος, νέος άνθρωπος με παιδιά στο αεροδρόμιο. Εργαζόμενος, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας τουρίστας. Είναι καλοκαίρι, υπάρχει ζέστη, ένας τουρίστας να μην νιώσει καλά ή ένας επισκέπτης, δεν είναι απαραίτητο ο τουρίστας να είναι ξένος, έτσι. Οποιοσδήποτε από εμάς θα μπορούσε να ήταν. Μάλιστα. Σε αυτή τη θέση. Κρίμα, ναι. Πάρα πολύ κρίμα να γίνεται αυτό. Ξέρετε, στα μικρά αεροδρόμια δεν προβλέπεται να υπάρχει γιατρός. Ας πούμε στο Καζαντζάκης υπάρχει γιατρός. Στα μικρά αεροδρόμια δεν προβλέπεται. Αφήστε τώρα να μην μιλήσουμε για τις βάρδιες στο ιατρείο και το τι ταράκουλο τραβάνε οι γιατροί, η γιατρός που είναι εκεί. Αφήστε το να μην το πούμε στο Καζαντζάκη σε αυτό. Ναι, ναι, υπάρχει δυνατότητα. Ναι, ναι, σωστά, υπάρχει στα όμως. Στα μικρά νησιά δεν υπάρχει. Το οδικό δίκτυο είναι με τόσες στροφές και μικρά βουνά που πρέπει να περάσει το ασθενοφόρο, δεν μπορεί να πάει γρήγορα. Δηλαδή μια διαδρομή 8 χιλιόμετρα μπορεί να κάνει 10 λεπτά και 10 να γυρίσει 20 μέχρι να το βάλουν και το φορείο, χάνει το άνθρωπο. Πόσοι θα πάτε? Θα πάμε όσοι πιο πολύ μπορούμε. Δηλαδή, αν μπορούμε να πάμε 10 αεροπλάνα, θα πάμε 10 αεροπλάνα. Ναι. Είναι κάτι που έχετε αποφασίσει από αρκετές αερολέσχες? Κοιτάξτε, σε όποιες αερολέσχες έχω απευθύνει αυτό το κάλεσμα, όλοι μου απαντούν θετικά ότι θα έρθουν. Βρίσκουν αρκετά αναγκαία αυτή τη δράση. Και εφόσον θα την αρχίσουμε από την Αστιπάλαια, θα μπορέσουμε ίσως κάποια στιγμή να πάμε σε κάποια άλλα νησιά, όχι απαραίτητα φέτος, από τη νέα χρονιά. Να κάνουμε τέτοια και στα άλλα νησιά, ειδικά. Ωραία. Στα αεροδρόμια τους, τα μικρά που δεν έχουν απεινιδωτές. Ωραία. Για όλους εσάς, τους εθελοντές πιλότους, το κόστος δικό σας για να προσφέρετε εθελοντές στην προσφορά αυτό, εθελοντές ζωής, για αυτή την πτήση ζωής πότε θα γίνει? Θα γίνει μέσα στο μήνα. Εννοείται μέσα στον Οκτώβρη. Μέσα στον Οκτώβρη, ναι. Α, μάλιστα. Μέσα στον Οκτώβρη. Ωραία. Εγώ τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Αλλά μιας, κύριε Μακράκη, που μιλάμε μαζί και σαν πρόεδρος Ελληνικής Ερεθρεκτικής Ομοσπονδίας, ξεκινώντας ή έχοντας στο μυαλό μου τη χθεσινή συζήτηση με τον πρόεδρο της Αερολέσχης Ηρακλείου, τον κύριο Καρουζάκη, αναφορικά με τις πτήσεις πυρασφάλειας που έχουν γίνει στο Νότιο Αιγαίο από το αεροσκάφος της Αερολέσχης Ηρακλείου, γιατί μας είπε Κρήτη Δωδεκάνησα για την περίοδο
περίοδο του καλοκαιριού 130 ώρες με 8 πιλότους, οι οποίοι έκαναν το γύρο της Κρήτης, όπως επίσης και το ταξίδι προς Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, Κοτήλο κλπ, για να πιάνουν φωτιά εν τη γενέση τους, με καταγεγραμμένα, όπως μας έχετε πει, όλα αυτά τα περιστατικά, και βέβαια στο αρχείο της Ελληνικής Αεροαθλητικής Ομοσπονδίας. Πείτε μου κάτι, μιας που σας έχω στη γραμμή και στον χρόνο που έχω. Φέτος, σε αυτή τη μάχη της πυρασφάλειας από τις αερολέσχες όλης της χώρας, πόσες είχαν μπει μέσα σε αυτή την προσπάθεια κατά την αντιπυρική περίοδο, πόσοι ασχολήθηκαν, και αν υπάρχουν κάποιες αερολέσχες, γιατί γεννάται η απορία, που εκτός από τα καύσιμα της πολεμικής αεροπορίας που παίρνουν για να πετάξουν, με εντολή πάντα βέβαια της πολιτικής προστασίας, γίνονται και επιπλέον πτήσεις, και υπάρχουν και ειδικοί κωδικοί έτσι ώστε να κάνουν επιπλέον πτήσεις για να προλαμβάνουν όλα αυτά τα δυστυχώς φαινόμενα, τα οποία είναι τραγικά για όλους μας. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω, σε τάξεις μεγέθους, εμείς έχουμε στην Ελλάδα 95 αερολέσχες, οι 40 από αυτές είναι ενεργοί στη δράση που λέγεται συνδρό, δηλαδή πετάμε για πτήσεις πυρασφάλειας περανύχνευσης. Διότι αυτές οι αερολέσχες 40 έχουν τα κατάλληλα αεροπλάνα, διότι πρέπει να έχει το κατάλληλο πτυτικό μέσο για να μπορέσει να κάνει τη δράση. Τώρα, τα αεροσκάφη είναι περίπου 40. Εξαρτάται από την περίοδο. Αν τα έγγραφα τους είναι σωστά και μπορούν να πετάξουν, έχω 45. Άλλες φορές που παιδικά και κάνουν σέρβις είναι 40. Αυτή είναι η τάξη μεγέθους των αεροσκαφών σε όλη την επικράτεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν περιφέρειες, όπως είναι η περιφέρεια στη Λάρισα, η οποία έχει βρει έξτρα χρήματα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και ο περιφερειάρχης, παρόλο που είναι και καινούργιος άνθρωπος, και κάνει επιπλέον πτήσεις. Δηλαδή, ακόμα και τις καλές μέρες, όπως είναι σήμερα, που δεν φυσάει, σηκώνει τα αεροπλάνα. Έχει βρει και καλύβει το κόστος αυτό με κάποια χρήματα, δεν ξέρω από ποιο κονδύλι πραγματικά, και το κάνει και πετάνε όλη μέρα. Δεν θα περίμενα και κάτι άλλο από τον Κουρέτα, για να πω την αλήθεια. Ο κύριος Κουρέτας λοιπόν σηκώνει αεροσκάφη της αερολέσχης Λάρισας, της αερολέσχης Ερμής που είναι εκεί στην περιοχή, της αερολέσχης Νομού Καρδίτης, της αερολέσχης Αεροδρομίου Μυρίνης, και ξεχνάω και της αερολέσχης Βόλου. Μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος. Είναι 6 αεροσκάφη από 5 αερολέσχες που πετάνε συνέχεια. Κυκλικά. Μία μέρα ένα, μία μέρα στο άλλο, μία μέρα στο παράλληλο. Λοιπόν, έτσι μπορεί να προλάβει πάρα πολλά στον περιφερειά του. Μάλιστα. Η υπόλοιπη Ελλάδα πετάνει αερολέσχες όταν μας σηκώσει η πολιτική προστασία, όταν η επικινδυνότητα είναι από ένα βαθμό και πάνω. Να μου λύσετε ακόμα μια απορία μου. Όταν υπάρχει ωστόσο ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει παραχωρηθεί στη Φράπορτ και εκμεταλλεύεται από τη Φράπορτ, εκεί λειτουργείτε, εκεί πετάτε? Δυστυχώς συνέβη το εξής τα προηγούμενα χρόνια. Δεν προβλεπόταν στη διαδικασία πώλησης των αεροδρομίων ή νοικίας αεροδρομίων για τα επόμενα 49 χρόνια στην εταιρεία Fraport να μείνουν οι υφιστάμενες αερολέσχες. Έτσι λοιπόν είχαμε δυστυχώς την απώλεια κάποιων αερολεσχών. Δηλαδή οι αερολέσχοι που ήταν στην Κερκίδα δεν υφίστανται. Δεν μπορούσαν να παραμείνουν με το καθεστώς να πληρώνουν 300 ευρώ προσγείωση απογείωση. Οι αερολέσχοι στη Ζάκυνθο δεν υφίστανται. Όλο το Ιόνιο που είχα αερολέσχες, τα νησιά που έχουν δοθεί στη Fraport και τα εκμεταλλεύεται η Fraport, δεν έχουν αερολέσχες. Αποτέλεσμα, τα νησιά αυτά δεν έχουν υπερασφάλεια. Γι' αυτό βλέπετε, όταν πάρει φωτιά να την νησί, μέχρι να, ο μηχανισμός ο κρατικός να ξεσηκωθεί και γίνεται μεγάλη έκταση του νησιού. Μάλιστα. Δυστυχώς. Να σας πω κάτι. Απολυθούν και τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Ή θα νοικιαστούν και τα υπόλοιπα. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο. Λοιπόν, ελπίζω ο κρατικός μηχανισμός να προβλέψει να παραμείνουν οι τοπικές αερολέσχες σε ένα ειδικό καθεστώς, γιατί προσφέρουν στα νησιά αυτά. Κύριε Μακράκη, να ρωτήσω το εξής. Εγώ χθες ακούγα επίσης ότι, ξέρετε, το κόστος συντήρησης ενός αεροσκάφους το επομίζεστε εσείς από τη δική σας την τσέπη ως μέλη των αερολεσχών. Αλήθεια, αναρωτιάμαι, ας πούμε, έλεγε ο κύριος Καρουζάκης ότι θα χρειαστούμε κοντά 12.000 ευρώ για τη συντήρηση του αεροσκάφους μας με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Φαντάζομαι ότι το ίδιο γίνεται, αν γίνεται, στις υπόλοιπες αερολέσχες. Γιατί το κάνετε αυτό? Δεν έχετε ζητήσει τουλάχιστον μια χρηματοδότηση, κάτι από την ελληνική πολιτεία, ώστε να μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε για το κόστος, αφού η ίδια η πολιτική προστασία σας καλεί να μπαίνετε μέσα σε αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα? Θα σας πω πως εμείς το κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή παίρνουμε μόνο τα καύσιμα από την πολεμική αεροπορία που είναι δωρεάν. Και αυτό είναι μεγάλο
βοήθημα για την δράση αυτή, γιατί το λίτρο σε αυτά τα καύσιμα κάνει 4 ευρώ. Για ένα τέτοιο αεροπλάνο θέλει περίπου 50 λίτρα την ώρα. Μόνο σε καύσιμα. Όμως έχει και λειτουργικά έξοδα, όπως είναι η ασφάλεια, το οποίο, η οποία πετάξει δεν πετάξει το αεροπλάνο, πληρώνουμε τι ασφάλιστρα. Σωστά. Είναι άλλα πράγματα στον κινητήρα ή στην προπέλα ή σε όργανα που λήγουν με τα χρόνια ή με τη χρήση. Γιατί έτσι πετάμε στην αεροπορία όλα, παντού και παγκοσμίως. Υπάρχουν εξαρτήματα που λήγουν. Είτε με τα χρόνια, δηλαδή σου λέει 12 μήνες ή 24 ή 36, είτε με τη χρήση, 100, 200, 300 ώρες. Πρέπει να αλλάχτούν. Αυτά λοιπόν τα επομίζεται η αερολέση. Ποια είναι η αερολέση? Τα μέλη της. Δεν είναι επιχειρηματίας. Από την κουζουλάδα λοιπόν που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θέλοντας και να πετάνε και να βοηθήσουν, αντί να πάει κάποιος να κάνει βόλτα σε ένα νησί, κάνει αυτή τη δράση και πληρώνει από την τσέπη του, πραγματικά σας το λέω, τα σπασμένα. Μάλιστα. Ενώ θα μπορούσε να πάρει τη σύζυγό του να πάει σε ένα νησί, να κάνει το Σαββατοκύριακο, τα ίδια χρήματα θα έρθει και θα κάνει διακοπές. Και προτιμούν να κάνουν αυτό. Έχουν αγκαλιάσει τον εθελοντισμό. Και αντί να, η πολιτεία να μας εκμεταλλευτεί με την καλή την έννοια, μας αγνοεί. Και το πρόβλημα είναι ότι στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει μια καθυστέρηση. Και σε αυτή την καθυστέρηση θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο, αλλά δεν μας προσκαλούν στο briefing, όπως σας είπε ο Καρουζάκης, και στο αντιbriefing. Ποτέ. Που γίνεται αρχή περίοδου και τέλος περίοδου. Μα ποτέ. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Και εγώ, να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.